η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή για την καταστροφική διαχείριση των πυρκαγιών ήταν επιεικώς προκλητική. Σε τι να πρωτοσταθεί κανείς? Το Newsbreak.gr, τόσο από την ιστοσελίδα του όσο και από το κανάλι του στο YouTube, έχει επισημάνει κάποια από τα εξοργιστικά που είπε ο Πρωθυπουργός. Το υλικό, ωστόσο, είναι ανεξάρτητο. Αυτή τη φορά ο κ. Μητσοτάκης τα έβαλε με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την ΕΜΗ, και το Εθνικό Αστυροσκοπείο, γιατί προφανώς του χάλασαν τη ζαχαρένια και το αφήγημα ότι ο στρατηγός άνεμος, για να θυμηθούμε και τα παλιά, έφταιγε μαζί με την κλιματική αλλαγή που φταίει για όλα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δικαιολογίες, που κάει και η μισή Ελλάδα. Φαίνεται ότι το μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα του αστεροσκοπείου στον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει ότι στο Τατόι κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος της φωτιάς οι άνεμοι έφταναν τα 6 μποφόρ, την ώρα που ήταν μόλις 2, ενόχλησε πάρα πολύ το Μαξίμου, το οποίο έβλεπε όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα να το διαψεύδουν. Ας ακούσουμε όμως τι είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι ναι, ανεξάρτητοι φορείς, όπως η ΕΜΗ, όπως το αστεροσκοπείο, θα πρέπει να συμπτυχθούν μέσα στην πολιτική προστασία. Πρέπει να αποτελούν μέρος της πολιτικής προστασίας και να μην είναι ανεξάρτητοι φορείς. Αυτή είναι η πρότασή μας. Με χαρά να τη συζητήσουμε μαζί σας, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να τσακώνονται μετεωρολόγοι για το αν ο άνεμος ήταν 6 μποφόρ ή 4 μποφόρ ή 8. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Συνολικά και την εικόνα της χώρας δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μία δομή εντός της πολιτικής προστασίας που να ενσωματώνει την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία που το κράτος έχει ως προς τα προληπτικά μοντέλα. Δεν γίνεται να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δεν γίνεται να μην συμφωνεί κάποιος με την κυβέρνηση, δεν γίνεται να την εκθέτει. Πώς να το κάνουμε?